Κάποιος έκλεψε ένα σπάνιο διαμάντι από το σπίτι του κυρίου Μπέρν. Η αστυνομία υποπτεύεται τον Τζακ, έναν διαβόητο διαρρήκτη. Ένας detective πηγαίνει αμέσως στο σπίτι του, αλλά όταν ο Τζακ ανακαλύπτει ότι ο άνθρωπος δεν έχει ένταλμα έρευνας, δεν τον αφήνει να μπει μέσα. Σε μια ώρα φτάνει ξανά η αστυνομία, αυτή τη φορά με το ένταλμα. Ψάχνουν όλο το σπίτι αλλά δεν βρίσκουν τίποτα. Είναι έτοιμοι να φύγουν όταν ένας από τους αστυνομικούς αναφωνεί, «Ξέρω που είναι το διαμάντι». Και εσείς το βρήκατε. Όταν η αστυνομία πρωτοήρθε στον Τζακ, τα μαλλιά του ήταν πολύ πιο κοντά. Πρέπει να φοράει περούκα και το διαμάντι είναι κρυμμένο από κάτω. Την Τρίτη το απόγευμα, ένας άνδρας ήρθε στο αστυνομικό τμήμα. Ισχυρίστηκε ότι του είχαν κλέψει το αυτοκίνητο. Ο Detective Brown ζήτησε από τον άνδρα να του δείξει το μέρος όπου είχε συμβεί. Πήγαν σε έναν κινηματογράφο. Ο άνδρας είπε ότι την προηγούμενη μέρα, αυτός και η γυναίκα του είχαν έρθει να δουν μια ταινία. Άφησαν το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, αλλά όταν τελείωσε η ταινία το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί. Αφού κοίταξε γύρω του για μερικά λεπτά, ο detective κατάλαβε ποιος ήταν ο εγκληματίας. Και εσείς το καταλάβατε. Δεν υπήρξε κλοπή. Ο άνθρωπος λέει ψέματα για να πάρει τα λεφτά της ασφάλειας. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ταινίες τη Δευτέρα. Η Μαρία, μια πλούσια επιχειρηματίας, συνέλεγε αρχαία έργα τέχνης. Μια μέρα κατάφερε να αγοράσει ένα ανεκτίμητης αξίας κινέζικο ειδόλιο. Η Μαρία το κλείδωσε σε ένα χρηματοκιβώτιο στο γραφείο της και πήγε σπίτι της. Αλλά το επόμενο πρωί το ειδόλιο είχε εξαφανιστεί. Η αστυνομία έχει τρεις υπόπτους. Όλοι τους είναι υφιστάμενοι της Μαρίας. Ο detective ρώτησε τον καθένα από αυτούς αν είχαν πάρει το αγαλματίδιο από το χρηματοκιβώτιο. Η Μπέβερλι είπε ότι δεν είχε πάει στο γραφείο από τη Δευτέρα. Ο Ράλφ είπε ότι δεν ξέρω να ανοίγω χρηματοκιβώτια και δεν ενδιαφέρομαι για την κινέζικη τέχνη. Και ο Βίνσεντ είπε ότι είχε πάει στο γραφείο της Μαρίας μετά την αναχώρησή της, αλλά πήρε μόνο κάποια έγγραφα που χρειαζόταν. Ποιος είναι ο κλέφτης? Ο Ράλφ, αλλιώς πώς θα ήξερε ότι το αγαλματίδιο ήταν κινέζικο? Ένας άνδρας, φορώντας καπέλο, μπαντάνα που κάλυπτε το πρόσωπο του και σκούρα γυαλιά ηλίου, λίστεψε μια τράπεζα. Η αστυνομία έχει τρεις υπόπτους. Κοιτάξτε τους και προσπαθήστε να καταλάβετε ποιος είναι ο εγκληματίας. Συνήθως οι άνθρωποι δένουν μπαντάνα κάτω από τα αυτιά τους, αλλά σε αυτή την περίπτωση η μπαντάνα καλύπτει τα αυτιά. Πιθανότατα κρύβει κάτι που ξεχωρίζει τον άνδρα από τους άλλους ανθρώπους. Ο εγκληματίας πρέπει να είναι ο άνδρας με το μεγάλο σκουλαρίκι. Ο Τζέσι ήταν πιλότος. Μια φορά συνέβη ένα έκτακτο περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Ο Τζέσι έπρεπε να προσγειώσει το αεροπλάνο ακριβώς πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Ευτυχώς ήταν ικανός επαγγελματίας και κανείς δεν τραυματίστηκε. Αλλά ο ίδιος ο Τζέσι χτύπησε το κεφάλι του και έχασε τη μνήμη του. Όταν βγήκε από το αεροπλάνο, δύο γυναίκες έτρεξαν προς το μέρος του. Και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι ήταν ο σύζυγός της. Μπορείτε να καταλάβετε ποια λέει την αλήθεια?
Η γυναίκα στα αριστερά είναι ένα ρομπότ. Κοιτάξτε, υπάρχει μια θύρα USB στο λαιμό της. Η Μέρη ήταν καθηγήτρια σε κολέγιο. Ήταν η αρχή μιας νέας σχολικής χρονιάς και τρεις νέοι μαθητές μπήκαν στην τάξη. Όταν η Μέρη τους είδε, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με έναν από αυτούς. Ποιος? Είναι ο τύπος στη μέση. Δεν έχει σκιά. Ο Λόγκαν εργαζόταν ως υπεύθυνος ασφαλείας σε ένα μικρό κρουαζιερόπλοιο. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας, βρήκε τον κύριο Λιούις, πεσμένο στο κατάστρωμα. Όταν ο άνδρας συνήλθε, είπε ότι κάποιος τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι και του είχε πάρει το πορτοφόλι. Ο Λόγκαν είχε τρεις υπόπτους. Τους επισκέφθηκε στις καμπίνες τους. Η Λίντα του είπε ότι αισθανόταν ναυτία, λόγω ναυτίας. Δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι της. Η Ντενίζ είπε ότι έβλεπε μια ταινία στο σμάρτφον της. Και ο Φίλιπ είπε ότι έγραφε ένα γράμμα στη γυναίκα του. Ο Λόγκαν κατάλαβε αμέσως ποιος είχε χτυπήσει τον κύριο Λιούις. Το ξέρετε. Ήταν ο Φίλιπ. Κοιτάξτε το γράμμα του. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι άψογος, αλλά είναι αδύνατο να γράψεις με τόση ακρίβεια κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Μπορείτε να καταλάβετε ποιος έχει ζωγραφίσει το γράφιτι. Είναι ο τύπος στα αριστερά, έχει λίγο σπρέι στο χούντι του.